ξεκινήσει, έχω σταματήσει, έχω σβήσει και έχω κάνει πάλι από την αρχή το συγκεκριμένο βίντεο πολλές περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει περάσει μέχρι σήμερα από τα χέρια μου. Και αυτό γιατί μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η εποχή που τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα είναι κάτι το συνηθισμένο, όμως αυτή η εποχή δεν έχει έρθει ακόμα και ένα τηλέφωνο όπως το Mate XS της Huawei είναι πολύ δύσκολο να το κρίνει κανείς και να το περιγράψει με τα ίδια κριτήρια που θα περιέγραφε μια άλλη οποιαδήποτε συσκευή. Ακόμα και σε σύγκριση με τον Galaxy Fold της Samsung και πόσο μάλλον με τον Galaxy Z Flip που είναι ένα εντελώς διαφορετικό concept, το νέο τηλέφωνο της Huawei είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή συσκευή, κορυφαία σε όλους τους τεχνικούς τομείς και όχι μόνο, που όμως πρέπει κάποιος να την πιάσει στα χέρια του και για να τη χρησιμοποιήσει, προκειμένου να καταλάβει πόσο άνετο και ευχάριστο είναι σε καθημερινή χρήση με μια τόσο μεγάλη οθόνη 8 ιντσών και στη συνέχεια πιθανόν να δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει ένα άλλο τηλέφωνο με μικρότερη οθόνη για να εκτιμήσει πραγματικά τι του προσφέρει. Τώρα, προφανώς είναι ένα πολύ ακριβό τηλέφωνο, όμως στο συγκεκριμένο βίντεο δεν θα εστιάσουμε από επιλογή στην τιμή του και θα δούμε τι ακριβώς προσφέρει σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με δεδομένο το ότι δεν μοιάζει με καμία άλλη συσκευή που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη στην αγορά. Όταν έχει κλειστεί την οθόνη του Mate XS, έχει μέγεθος 6,8 ίντσες. Είναι μια πολύ μεγάλη οθόνη για να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να την ανοίξεις. Όμως, κανείς δεν θα επιλέξει ένα τηλέφωνο που είναι σχετικά ογκώδες και βαρύ, για να είμαστε ειλικρινείς, απλά και μόνο για αυτή την οθόνη. Θα το επιλέξει γιατί πατώντας το πλήκτρο στο πίσω μέρος της συσκευής που απασφαλίζει την οθόνη, αυτή ανοίγει και γίνεται ένα εντυπωσιακά μεγάλο πάνελ με ανάλυση 2480x2200 pixels, αναλογία πλευρών 4:3 και μέγεθος 8 ίντσες, κάτι που κάνει τα πάντα πολύ πιο άνετα σε καθημερινή χρήση. Κάποιες εφαρμογές όπως ο Chrome που έχουμε δει σε ξεχωριστό βίντεο πώς μπορούμε να τον εγκαταστήσουμε στη συσκευή από τη στιγμή που δεν έρχεται με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Google προεγκατεστημένες, λειτουργεί με διαφορετικά tabs όπως ακριβώς σε ένα tablet ή ακόμα και σε έναν υπολογιστή, ενώ και εφαρμογές όπως το Facebook που δεν είναι σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται απαραίτητα μια οθόνη με τόσο μεγάλο μέγεθος, είναι προβάλλονται σε μια επιφάνεια εργασίας που είναι χαρακτηριστικά πολύ πιο άνετη για να κάνει κανείς τη δουλειά του καθημερινά. Τώρα, εδώ η Huawei έχει φροντίσει και σε επίπεδο λογισμικού ώστε η οθόνη αυτή να είναι πρακτικά εκμεταλλεύσιμη, τραβώντας και κρατώντας πατημένο το δεξί μέρος της οθόνης, μας εμφανίζει μια λίστα με εφαρμογές τις οποίες στη συνέχεια μπορούμε να ανοίξουμε σε ένα μικρό παράθυρο, το οποίο μάλιστα μπορούμε να κουνήσουμε πάνω στην οθόνη για να το βάλουμε στο σημείο που μας βολεύει. Προφανώς αυτό δεν είναι για να το κάνουμε όλη την ώρα, αλλά αν μας έρθει μια ειδοποίηση, ένα μήνυμα, μια καινούρια, οποιοδήποτε είδους ειδοποίηση, μια εφαρμογή που θέλουμε να δούμε και πιθανό να απαντήσουμε, μόλις πατήσουμε πάνω της, ανοίγει σε ένα μικρό παράθυρο, κρατάει από πίσω ανοιχτή την εφαρμογή που χρησιμοποιούσαμε, απαντάμε και στη συνέχεια το κλείνουμε για να επιστρέψουμε σε αυτό που κάναμε, χωρίς ποτέ να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε μια τόσο μεγάλη οθόνη. Πάμε λίγο τυπικά και αναγκαστικά και στο τεχνικό κομμάτι. 2480x2200 pixels, όπως είπαμε, η ανάλυση της οθόνης. Προφανώς είναι ένα OLED panel, γιατί μόνο οι οθόνες αυτού του είδους μπορούν να είναι εύκαμπτες. Υποστηρίζει όμως και την προβολή HDR περιεχομένου. Εδώ να πούμε ότι δυστυχώς, για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε, η συσκευή δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή του Netflix, γιατί προφανώς ακόμα δεν έχει πιστοποιηθεί. Πιθανόν αυτό να αλλάξει στο μέλλον. Όμως μπορούμε να δούμε κανονικά HDR βίντεο στην εφαρμογή του YouTube και μάλιστα ακόμα και με μαύρο πλαίσιο πάνω και κάτω από το βίντεο, επειδή η οθόνη είναι τυπικά σχεδόν τετράγωνη, κάθε βίντεο παρουσιάζεται με εντυπωσιακά ζωντανά χρώματα σε μια πολύ μεγάλη οθόνη που είναι πολύ πιο ευχάριστη για τη θέαση οποιοδήποτε περιεχομένου σε σύγκριση με ένα κανονικό τηλέφωνο. Τώρα, όπως βλέπουμε, το γραφικό περιβάλλον περιστρέφεται στη συσκευή και μάλιστα περιστρέφεται σε όλες τις πλευρές και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη χρησιμότητα. Το πίσω μέρος του τηλεφώνου εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι όλο το τηλέφωνο στο εσωτερικό και επειδή προεξέχει, είναι πολύ πιο εύκολο να το κρατάει κανείς με αυτόν τον τρόπο και να νιώθει μια σχετική ασφάλεια τουλάχιστον ότι δεν θα του φύγει από τα χέρια. Για ένα δεξιόχειρα μπορεί να το κρατάει έτσι με αυτόν τον τρόπο, με το γραφικό περιβάλλον όμως να περιστρέφεται πλήρως, μπορεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να το χρησιμοποιήσει και κάποιος με το αριστερό του χέρι. Πολύ χρήσιμο και μια λεπτομέρεια που μας αρέσει πάρα πολύ, που η Huawei έχει προσθέσει στη συσκευή ώστε να το κάνει άνετο για όλους όσους θέλουν να το επιλέξουν. Και πάμε να κλείσουμε την αναφορά στην οθόνη με κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Πάνω από το ίδιο το πάνελ με την πλαστική επιφάνεια που το προστατεύει, υπάρχει και μια ζελατίνα προστασίας η οποία έρχεται προεγκατεστημένη. Η Samsung από την πλευρά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να τοποθετήσει ζελατίνα προστασίας στις εύκαμπτες οθόνες των συσκευών της και μάλιστα προτείνει να μην το κάνουμε ούτε εμείς. Η Huawei από την πλευρά της δίνει το Huawei Mate XS με μια ζελατίνα προεγκατεστημένη. Αυτή η ζελατίνα είναι σχεδιασμένη να μπορεί να βγει, μας ενημερώνει το τηλέφωνο
στην πρώτη, όταν το ξεκινήσουμε για πρώτη φορά, ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, να μην βγάλουμε εμείς αυτή τη ζελατίνα προστασίας. Όμως, αν αποκτήσει γρατζουνιά σε βάθος χρόνου, μπορούμε να απευθυνθούμε στο επίσημο σέρβις της εταιρείας, το οποίο θα μας αλλάξει τη ζελατίνα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ίδια η οθόνη με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται πολύ καλύτερα, ειδικά όταν το έχουμε κλειστό. Γιατί με την οθόνη κλειστή, το πίσω μέρος, η μεγαλύτερη επιφάνεια στο πίσω μέρος του Mate XS είναι η ίδια η οθόνη του, με αποτέλεσμα όταν το ακουμπάμε κάπου να πρέπει να προσέχουμε να είναι επίπεδη επιφάνεια, προκειμένου να την προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα, η συσκευή έρχεται στη συσκευασία με μια θήκη η οποία καλύπτει περιμετρικά όλο το τηλέφωνο και προεξέχει λίγο από την ίδια την οθόνη, ώστε όταν το ακουμπάμε κάτω να μην ακουμπάει η ίδια η οθόνη σε κάποια επιφάνεια. Και πάλι όμως πρέπει πάντα να θυμόμαστε, και είναι λογικό τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, ότι όταν έχουμε ένα τηλέφωνο με μια τόσο μεγάλη και εύκαμπτη οθόνη, καλό είναι να προσέχουμε σε ποια επιφάνεια το αφήνουμε, ακόμα και αν η συγκεκριμένη ζελατίνα μας προσφέρει μια επιπλέον προστασία σε σύγκριση με άλλες συσκευές που έχουν αντίστοιχα εύκαμπτη οθόνη. Το Mate XS τώρα είναι ένα κορυφαίο φωτογραφικά τηλέφωνο της Huawei. Η εταιρεία έχει μια πολύ καλή παράδοση στο συγκεκριμένο τομέα. Οι τρεις κάμερες όμως στο πίσω μέρος του θα λέγαμε ότι έχουν έρθει από το P30 της εταιρείας και ίσως από το Mate 30 Pro μέχρι ένα βαθμό, και όχι από το κορυφαίο φωτογραφικά P30 Pro της εταιρείας, και θα εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Η βασική κάμερα του είναι στα 40 MP, έχει ένα διάφραγμα με φακό, έχει ένα φακό με διάφραγμα, αν είναι δυνατόν, f-stop 1,8. Δεν έχει optical image stabilization, γιατί πιθανόν ήταν δύσκολο να τοποθετηθεί μια κάμερα με αυτό στον περιορισμένο χώρο που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο του Mate XS. Έχει όμως την ίδια κορυφαία απόδοση όπως το P30 της εταιρείας και το αμέσως προηγούμενο Mate 20 Pro. Οι φωτογραφίες σε όλες τις περιπτώσεις είναι εντυπωσιακές, με κορυφαία επίπεδα λεπτομέρειας, με πολύ καλό δυναμικό εύρος και πολύ φωτεινές. Ενώ δίπλα σε αυτή έχουμε μια κάμερα που και αυτή έχει έρθει από το P30 με 16 MP ανάλυση, υπερευρυγόνιο φακό, ο οποίος όμως υπερευρυγόνιος φακός έχει δυνατότητα autofocus. Μπορούμε να αλλάξουμε το σημείο εστίασης ανάλογα με το πόσο κοντά ή μακριά είναι το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. Ενώ να δείξουμε εδώ στην πράξη με τα FreeBuds 3 στο κόκκινο χρώμα, σαν δείγμα ότι η κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό, ακριβώς επειδή έχει autofocus, μας επιτρέπει να βγάζουμε και μάκρο φωτογραφίες πλησιάζοντας πάρα πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Και μάλιστα, όχι μόνο μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά, αλλά η συσκευή προσαρμόζει την εστίαση και εδώ, με αποτέλεσμα να διαλέγουμε εμείς την απόσταση που θα πλησιάσουμε στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Ενώ προφανώς υπάρχει και το πλεονέκτημα ότι σε σχέση με κάμερες που είναι σε άλλες συσκευές που είναι σχεδιασμένες με μάκρο φακό για να βγάζουν κοντινές φωτογραφίες, εδώ η υψηλή ανάλυση των 16 MP είναι με διαφορά πολύ καλύτερη από όλες τις κάμερες αυτού του είδους σε συσκευές άλλων εταιριών. Και τέλος, μια τρίτη κάμερα με 3x οπτικό zoom. Η Huawei επιμένει να χρησιμοποιεί πραγματικά οπτικό zoom στις κάμερες αυτού του είδους και όχι υβριδικό zoom όπως κάποια τηλέφωνα της Samsung τον τελευταίο καιρό. 8 MP η ανάλυση είναι και η μοναδική κάμερα που έχει optical image stabilization, γιατί όταν ζουμάρουμε πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε, πρέπει το πλάνο μας να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό. Και η κάμερα ενεργοποιείται με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει, με τρία διαφορετικά πλήκτρα στο κάτω μέρος της εφαρμογής, ενώ υπάρχει πάντα και το 5x υβριδικό zoom, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα από την κάμερα με το 3x οπτικό zoom και δεδομένα από τη βασική κάμερα για να παράγει μια φωτογραφία στα 10 MP και εδώ, η οποία έχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο λεπτομέρειας. Και να κλείσουμε το συγκεκριμένο βίντεο με το τεχνικό κομμάτι, που ακόμα και σε ένα τόσο διαφορετικό τηλέφωνο πάντα έχει σημασία. Στο εσωτερικό του Mate XS υπάρχει ο Kirin 990 επεξεργαστής που σχεδιάζει ίδια η Huawei στη 5G εκδοσή του, η οποία είναι λίγο διαφορετική σε σύγκριση με τον Kirin 990 στο Mate 30 Pro. Έχει λίγο υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας για τους δύο από τους 8 πυρήνες επεξεργασίας του και δύο μονάδες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν πολύ καλύτερη απόδοση σε εφαρμογές που εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα, όπως η κάμερα στον αναγνωρίζει το αντικείμενο και το σκηνικό κάθε φωτογραφίας, αλλά και στο να μαθαίνει η ίδια η συσκευή πώς ακριβώς τη χρησιμοποιούμε, να θυμάται τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά και να τις διατηρεί ανοιχτές, αλλά και να ελέγχει και να μην επιτρέπει σε άλλες εφαρμογές να τρέχουν μονίμως και να καταναλώνουν άσκοπα μπαταρία. Και εδώ φτάνουμε στο εντυπωσιακό κομμάτι της μπαταρίας, γιατί το Mate XS έχει δύο διαφορετικές μπαταρίες στο πίσω μέρος του, μία σε κάθε μισό της οθόνης του. Συνολικά η χωρητικότητά τους είναι στις 4.500 mAh και μάλιστα φορτίζει εντυπωσιακά γρήγορα με το φορτιστή των 55W που υπάρχει στη συσκευασία του. Φόρτιση με 55W σε ένα τηλέφωνο αυτού του είδους,
Τώρα, προφανώς σημασία έχει πόσο κρατάει η μπαταρία στην πράξη και εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν χρησιμοποιούμε το Mate XS με ανοιχτή την οθόνη του, έχουμε μια συσκευή με οθόνη 8 ιντσών η οποία προφανώς καταναλώνει περισσότερο ρεύμα. Όταν την έχουμε κλειστή και το χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, η μισή οθόνη ουσιαστικά είναι απενεργοποιημένη. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ακόμα και με την οθόνη ξεδιπλωμένη, το τηλέφωνο μπορεί να βγάλει μια ημέρα εντατικής χρήσης, χρόνος που είναι απόλυτα ικανοποιητικός σε περίπτωση σαν αυτή που η οθόνη είναι τόσο μεγάλη και καταναλώνει τόσο υψηλά ποσά ενέργειας. Ενώ, να πούμε εδώ κάτι που μας άρεσε πάρα πολύ, ο σχεδιασμός του Mate XS έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που το κάτω μέρος στα δύο μισά της οθόνης χρησιμοποιείται σαν μια μεγάλη ψύκτρα, παίρνει τη θερμότητα που παρέχει ο επεξεργαστής του ο Kirin 995G και τη μοιράζει σε όλη αυτή την επιφάνεια ώστε να την διώχνει πιο γρήγορα στο περιβάλλον και να διατηρεί τον επεξεργαστή σε πολύ καλά επίπεδα θερμοκρασίας, κάτι το οποίο είναι άμεσα εμφανές στην εντατική χρήση. Μπορούμε να παίζουμε παιχνίδια στο Mate XS απολαμβάνοντας την πολύ μεγάλη οθόνη του χωρίς ποτέ να νιώσουμε να ζεσταίνεται ενοχλητικά και χωρίς ποτέ οι επιδόσεις του να μειώνονται επειδή αυξήθηκε η θερμοκρασία λειτουργίας του. Αυτό λοιπόν είναι το Mate XS της Huawei, ένα τηλέφωνο που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στην αγορά, ελληνική και γενικά στον κόσμο. Λοιπόν, εύκαμπτη οθόνη, λυγίζει, θαυμάζεις πάντα το πόσο καλά κατασκευασμένη είναι η συσκευή και πόσο ανθεκτικός είναι ο μηχανισμός που λυγίζει τα δύο μέρη της συσκευής και με πόση αίσθηση σιγουριάς κλειδώνει και κουμπώνει στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Μηχανικός ο τρόπος που απασφαλίζει, πρακτικά πολύ χρήσιμο για να κρατάει την οθόνη κλειστή χωρίς ποτέ να νιώθουμε κάποιο τζόγο στο κομμάτι που είναι κλειστό στο πίσω μέρος του, ενώ προφανώς, όπως είπαμε, δεν μπορεί εύκολα κανείς να το κρίνει με τα δεδομένα μιας οποιασδήποτε άλλης συσκευής. Στην τιμή των περισσότερων από 2.000 ευρώ που θα έρθει επίσημα στην ελληνική αγορά, η έκδοση έχει τουλάχιστον 512 GB αποθηκευτικού χώρου, τα οποία είναι περισσότερα από το σύνολο των συσκευών που πολλούνται. Πολύ λίγα τηλέφωνα έχουν τόσο διαθέσιμο χώρο και η αλήθεια είναι ότι οι εκδόσεις τους προφανώς δεν έχουν περισσότερο από 2.000 ευρώ, αλλά σε συσκευές όπως το iPhone 11 Pro Max ή κάποια στιγμή και τον Galaxy S20 Ultra, όταν γίνει διαθέσιμο σε έκδοση με 512 GB, δεν θα είναι πολύ κάτω από τα 2.000 ευρώ, κάτι που κάνει τη διαφορά σε σύγκριση με ένα τηλέφωνο με εύκαμπτη οθόνη να είναι μικρότερη από ό,τι φαίνεται αρχικά. Παρ' όλα αυτά, ένα ιδιαίτερα ακριβό τηλέφωνο, ένα πολύ διαφορετικό τηλέφωνο από το συνηθισμένο. Μέχρι και σήμερα, το ότι μπορούμε όταν είμαστε έξω και θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά να ξεδιπλώσουμε την οθόνη και να κάνουμε αυτό που θέλουμε σε μια πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας παραμένει το ίδιο εντυπωσιακό και όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, δύσκολα μπορεί να το κρίνει κανείς με τα ίδια κριτήρια όπως οποιαδήποτε άλλη συσκευή και μακάρι να μπορούσε κάποιος να το πάρει πρώτα στα χέρια του, να το χρησιμοποιήσει για μερικές ημέρες για να εκτιμήσει πραγματικά πόσο βολικό και άνετο είναι σε καθημερινή χρήση. Αυτά που είμαστε στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα με κάποια άλλη συσκευή. Καλή συνέχεια!